την αντίθεση της Ελλάδας σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού, εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του Ολεξί Ρέζνικοφ. Ο κ. Παναγιωτόπουλος επανέλαβε ότι η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή της απρόκλητης και επιθετικής ενέργειας κατά της Ουκρανίας, όπως είπε, στέκεται αμερόληπτα στο πλευρό του ουκρανικού λαού. Η Ελλάδα από την αρχή αυτού του σκληρού και απρόκλητου πολέμου κατά της Ουκρανίας καταδίκασε αμετάκλητα τη ρωσική επιθετικότητα και από την πρώτη μέρα υποστηρίζει την Ουκρανία και τους γενναίους υπερασπιστές της. Έχουμε εφαρμόσει όλες τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στους επιτιθέμενους παρά το προφανές κόστος στην οικονομία. Έχουμε μια ξεκάθαρη και σταθερή θέση κατά κάθε μορφής αναθεωρητισμού, είτε αμφισβητεί βασικούς κανόνες της παγκόσμιας τάξης, είτε ανεκφράζεται ως επιδίωξη αλλαγής διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων. Ο Ουκρανός Υπουργός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της χώρας του για την αλληλεγγύη που έδειξε από την πρώτη στιγμή, όπως είπε, η Ελλάδα, καθώς και για τη φιλοξενία χιλιάδων Ουκρανών. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ουκρανία θα γίνει το 33ο μέλος του ΝΑΤΟ. Γνωρίζαμε κανονικά ότι το ΝΑΤΟ είχε 30 χώρες, αλλά τώρα έγιναν 31 με τη Φιλανδία. Και ελπίζω ότι η Σουηδία θα είναι η επόμενη. Και αυτό έχει συμβολική αξία, γιατί η Σουηδία έχει τα ίδια χρώματα στη σημαία της όπως η Ουκρανία. Μετά τη Σουηδία, λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι η επόμενη χώρα θα είναι η Ουκρανία. Η Ουκρανία έχει πολλή εμπειρία στο πώς να αποτρέπει και στο πώς να νικά τη Ρωσία, χρησιμοποιώντας οπλισμό από το ΝΑΤΟ. Οπότε θα ήταν καλό για εσάς να μας καλέσετε στη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Ο κύριος Ρέζνικοφ ζήτησε και τη βοήθεια της Ελλάδας μετά το τέλος του πολέμου σε ό,τι έχει να κάνει με την αποναρκοθέτηση περιοχών και κυρίως στη θάλασσα. Σε μια κρίσιμη στιγμή για την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία, το Κίεβο ζητήσει μάχους και κυρίως στρατιωτική βοήθεια, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί επιτυχώς στις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν στα μέτωπα του πολέμου. Οι δύο Υπουργοί Άμυνας, Ουκρανίας και Ελλάδας, δεσμεύθηκαν να κάνουν περισσότερες προσπάθειες για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Από την Αθήνα για το Euronews, Φέη Δουλγέρη.